Η ομότητα στο όνομα της εκδίκησης συνεχίζεται. Τίποτα δεν έχει σταματήσει. Οι εικόνες οικείες πια. Το ειδεχθές έγκλημα επαναλαμβάνεται με τη μόνη διαφορά ότι θύμα είναι ο δεύτερος Ιάπωνας Όμηρος, ο δημοσιογράφος Κέντζι Κότο. Γονατισμένος με τα χέρια δεμένα πίσω, μετρά αντίστροφα για την ίστατη στιγμή. Από πίσω με καλυμμένο το πρόσωπο, αλλά με το γνωστό βλέμμα να μαρτυρά την ταυτότητά του, ο Τζιχάντι Τζον, όπως έγινε γνωστός από τα μέσα στη Δύση. Σκορπίζει το θάνατο. Έχει προηγηθεί ακόμη μία προειδοποίηση, απειλή. Because of your reckless decision to take part in an unwinnable war, this knife will not only slaughter Kenji, but will also carry on and cause carnage wherever your people are found. So let the nightmare for Japan. Οι τζιχαντιστές είχαν απειλήσει ότι θα σκοτώσουν τους δύο Ιάπωνες ομήρους, ζητώντας μάλιστα λίτρα 200 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και τον Ιορδανό πιλότο Μαζ Αλ-Κασάσπεχ, εάν δεν αφαιθεί ελεύθερη η Ιρακινή τζιχαντίστρια Σατζίντα Αλ-Ρισάουι, η οποία κρατείται στην Ιορδανία με την ποινή του θανάτου για τη συμμετοχή της σε ένα κύμα βομβιστικών επιθέσεων το 2005. Η μητέρα του άτυχου Ιάπωνα δέχεται την είδηση μουδιασμένη, με την αυτοσυγκράτηση όμως που διακρίνει το λαό της από Ανατολής. Την ώρα που ο πρωθυπουργός Άμπε επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα του βίντεο και μιλά για μια δειλή πράξη. Πριν από μία εβδομάδα, οι τζιχαντιστές είχαν εκτελέσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τον Ιάπωνα Χαρούνα Γιουκάουα.